Αναστασία. Όπου καλησπέρα, μόλις ξεκίνησε η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία προσαρμόστηκαν ανάλογα με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Έτσι, δεν έχουμε την μεγάλη δημαζική προσέλευση του κόσμου όπως είχαμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια. Δεν θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία. Βλέπετε, είναι μόνο εδώ αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Φορέων, όπως επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχη Βουλή Πατουλίδου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνας Ζέρβας. Ξεκίνησε λοιπόν η επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσουν κάποιες ομιλίες, οι καταθέσεις στεφάνων και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Όπως μας είπαν νωρίτερα οι διοργανωτές, η μέρα αυτή είναι ορόσημο για τους πανταχού Έλληνες και θα τονίσουν στις ομιλίες τους ότι οι διεκδικήσεις δεν περιορίζονται στην ηθική δικαίωση των 353.000 αδικοχαμένων προγόνων μας, αλλά στο γέφυρα αυτό που λένε τόσα χρόνια, στη διεθνοποίηση της ποντιακής γενοκτονίας, όπως και πολύ την σωστά αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα δραματικά γεγονότα που έγιναν από το 1914 ως το 1922. Το πρωί είχαμε και την εκδήλωση στο μνημείο στην Αγία Σοφία που καταθέσαν και εκεί στεφάνια. Εδώ είδαμε τα πλάνα. Είμαστε. Εδώ έγινε και η επιμνημόσυνη δέηση, ακριβώς στο ίδιο σημείο, που θα ακολουθήσουν και τώρα κάποιες καταθέσεις στεφάνων. Παρά το γεγονός ότι φέτος, όπως είπες και εσύ, Αναστασία, δεν μπορεί να μαζευτεί πολλοί κόσμος λόγω του κορονοϊού, η αλήθεια είναι ότι και μέσω του διαδικτύου τιμούμε και φέτος τη μνήμη όλων όσων χάθηκαν εκείνες τις ημέρες. Μεταδίδεται και και η μνημόσυνη δέηση μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Και αν και η πρόσκληση ήταν για αντιπροσωπείες μόνο των φορέων και ομοσπονδιών, έχω να σας πω ότι είναι αρκετοί οι πόντιοι που κατέβηκαν εδώ στο μνημείο της γενοκτονίας, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Κρατούν τις αποστάσεις, όπως άκουσα πριν να λένε κάποιοι από αυτούς, ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ, στο μνημείο της γενοκτονίας. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.